Διάβασα μια έρευνα προχθές, κάτσε να το καλησπέρισουμε. Να καλησπέρισουμε στην παρέα μας τον ψυχίατρο σεξολόγο, τον εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Θάνο Ασκητή. Θάνο μου, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Λοιπόν, διάβασα μια έρευνα προχθές ότι ο κορονοϊός έχει αλλάξει τις συνθήκες του φλερτ, των σχέσεων και μας οδηγεί πάλι στην μονογαμία. Θάνο, κάτι τέτοιο διάβαζα. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Για πες μας. Είναι γεγονός ότι ο κορονοϊός μας οδήγησε στη μονογαμία, θέλουμε δεν θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε υγιείς. Ναι. Διότι ο κορονοϊός, ενώ δεν μεταφέρεται σεξουαλικά, μεταφέρεται διαμέσου της σωματικής επαφής και όπως το έχουμε ξαναπεί, τα σταγονίδια, το σάλιο μας, το φιλί που είναι ένα κομμάτι της σεξουαλικής επαφής, προϋποθέτει ότι δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε να παγώσει. Άρα δεν είναι εφικτό να έχουμε ευκαιριακές σχέσεις. Εκτός αν έχουμε παράλληλη σταθερή σχέση, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, και που δημιουργεί προβλήματα μέσα στην υπάρχουσα πια διαχρονική επικοινωνία σχέση. Η μονογαμία όμως είναι πάντα ισχυρή. Είναι πιο ισχυρή από την πολυγαμία. Γιατί είναι, γιατί είναι πιο ισχυρή η μονογαμία? Διότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι πολύ πιο οικοί, πολύ πιο ανοιχτοί, να εκφράζονται πιο ελεύθερα. Ανεξάρτητα αν η μονογαμία έχει δυσκολίες στη διαχείριση της επικοινωνίας και της σεξουαλικότητας, με αποτέλεσμα να χάνει το ενδιαφέρον, διότι είναι δεδομένη, είναι σταθερή, και αυτό είναι ένα κακό κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας, στο κυνήγι του σεξ, στην ανάγκη ανανέωσης της σχέσης και κυρίως στο ρόλο μηνυματικής αντίληψης που ο ένας έχει για τον άλλον, στην κρίνια, στη δυσφορία, στη βιωματική μονοτονία. Άρα δεν είναι αποκλειστικά κοινωνικό φαινόμενο. Θα ρωτήσω κάτι εγώ. Σε πόσους, δηλαδή, σε πόσους μήνες, χρόνια μιας υγιούς σχέσης, κατά μέσο όρο δεν υπάρχει, τώρα μπορεί ένα ζευγάρι να είναι τρελό μέχρι τα βαθιά γεράματα. Συνήθως, επειδή εσύ είσαι ειδικός και βλέπεις εκατοντάδες ζευγάρια, στα πόσα χρόνια μιας σχέσης αρχίζουν η απομάκρυνση σεξουαλική, δηλαδή να μην θέλουμε να κάνουμε σεξ με τον σύντροφό μας τόσο έντονα όσο στην αρχή? Υπάρχει κανόνα σε βαριά σου. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι ο έρωτας με τη μορφή του σεξουαλικού πάθους και της έντασης είναι η πρώτη περίοδος της γνωριμίας. Πόσο καιρό πολλοί άνθρωποι είναι σαν να μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο και απογειώνεται. Και νιώθουν την απογείωση συνεχώς στη ζωή τους. Αυτό είναι λάθος. Κάποια στιγμή θα προσγειωθείς. Δεν σημαίνει όμως επειδή προσγειώθηκες, σκοτώθηκες. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθείς ότι αυτή η προσγείωση διαχρονικά βάζει ποιοτικά στοιχεία. Πρέπει να καταλάβετε ότι το σεξ ανήκει στο ποσοτικό κομμάτι της επικοινωνίας. Εάν το ποιοτικό κομμάτι όμως είναι κακό, εχθρικό, συγκρουσιακό, θα επηρεαστεί και το ποσοτικό κομμάτι και που είναι η σεξουαλικότητα. Μάλιστα. Είναι όμως σημαντικό μέρος η σεξουαλικότητα να κρατηθεί. Και θα σας πω ότι πολλά ζευγάρια διατηρούν τη σεξουαλική του ζωή. Εάν τη συγκρίνουν όμως με την αρχική περίοδο, δεν μπορεί να είναι η ίδια. Είναι ανέφικτο να είναι η ίδια. Το αντίστοιχο μπορεί να συμβεί. Είναι σημαντικά ανανεώσιμη εάν αλάτι και πιπέρι καθορίσουν λίγο την ποιότητα της σεξουαλικής του ζωής. Διότι εκεί την πατάνε οι άνθρωποι. Παντρεύονται, χάνονται μεταξύ τους και δημιουργούν μία μονογαμία η οποία είναι δυσφορική. Και εκεί οδηγεί ο ένας και ο άλλος στη ζωή του στην πολυγαμία. Γιατί ψάχνει να βρει τη χαρά και την απόλαυση που δεν του δίνει ο μόνιμος σύντροφός του. Αυτό που είπατε, θα μπορούσε να εισπράξει από αυτόν αν υπήρχε καλό κλίμα στην επικοινωνία. Αυτό που είπατε, συγγνώμη λίγο, σε αυτό που λέτε τώρα, αυτό που είπατε, η παράλληλη μόνιμη σχέση. Το εντάσσεται, ας πούμε, στη μονογαμία ή στην πολυγαμία? Είναι δύο μονογαμίες. Δεν είναι αυτό. Μονογαμία είναι, παιδιά. Και στο παρόντος κάνει μια έξυπνη ερώτηση που θα πάρει και μια έξυπνη απάντηση. Ναι, για πείτε μας. Αν στην πολυγαμία επικρατεί η άλλη σχέση, υπάρχει μονογαμία στην άλλη σχέση. Α, εντάξει. Γιατί υπάρχουν σήμερα, αγαπητοί κύριε Παπανώτα, πολλά ζευγάρια που έχουν χάσει το σεξουαλικό του ενδιαφέρον. Την έρευνα που κάναμε. Για τον σύντροφό του, όχι για τον άλλο σύντροφο. Το 22% των ανθρώπων που συμβιώνουν μαζί δεν έχουν καθόλου σεξουαλική ζωή. Προσέξτε. Το 22% στα 2.500 ζευγάρια. Ένα στα 5 ζευγάρια. Καθόλου. Λοιπόν, εκεί βάλουμε τη μονογαμία με την άλλη γυναίκα ή με τον άλλον άνδρα, είναι μονογαμία. Ανεξάρτητα αν αυτό είναι απιστία ή απάτη και κυρίως είναι ψυχική διαταραχή. Και μπορείς να μείνεις με έναν άνθρωπο, Θάνο. Είναι διχασμένος. Τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρει τι θέλει. Μπορείς να μείνεις με έναν άνθρωπο, αυτό το 20%, με τον οποίο δεν κάνει σεξ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα? Βεβαίως μπορείς να μείνεις. Μπορείς, ε. Διότι εδώ έχετε και μια άλλη πλευρά που λέγεται παρέα. Η παρέα. Αρκεί η παρέα. Μεταξύ ανθρώπων αναπτύσσεται. Διαχρονικά οι άνθρωποι μεγαλώνοντας αναπτύσσουν το αίσθημα της παρέας. Που είναι η τρυφερότητα, η στοργή, η φροντίδα. Και βρίσκεις το σεξ. Αλλά εκεί το σεξ μπορεί και να μην το ξεχνάς εντελώς. Δεν είναι υγιές αυτό να το ξεχνάς και τελείως. Λοιπόν, η ζωή
η σεξουαλική ζωή πέφτει πάρα πολύ στις παρέες. Το ζευγάρι πρέπει να έχει ένταση. Όχι σύγκρουση και εχθρότητα, αλλά να έχει ανανέωση και να μην έχει δεδομένη τη συνύπαρξή του. Ότι εγώ και εσύ θα ανήκουμε αιώνια μαζί. Άρα είμαστε υπέρ της μονογαμίας, η οποία ανανεώνεται και φροντίζεται ελκυστικά και φαντασιωσικά ο ένας προς τον άλλον. Και κρατάω το άλλο διαμέρισμα. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.